Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο River και σήμερα σας φέρνω το review του Battleground Pay-Per-View του πρώτου στην ιστορία του WWE Οπότε αυτό είναι και το πρώτο review που κάνουμε στο Wrestling News GR για αυτό το Pay-Per-View Και έχω να πω πως έτσι μια γενική εικόνα την εντύπωση που μου έκανε γιατί έχω δεχθεί και αρκετέ ερωτήσεις Άρχισα κάπως να κάνω το review γιατί δεν είχα ε, ιδιαίτερα το χρόνο με το σχολείο κτλ. Ε, Πέμπτο λοιπόν σήμερα ανεβαίνει στο review, αύριο θα ανέβει φυσικά και το ρο review Παρασκευή. Οπότε μια γενική εικόνα για το Battleground θα το έλεγα μέτριο. Τώρα μέτριο προς καλό περισσότερο. Ε, απογοητεύτηκα από αρκετά πράγματα τα οποία θα δούμε στην πορεία. Κάποια όμως άλλα ε, που δεν τα περίμενα έτσι τόσο καλά, ας πούμε αγώνες κυρίως πήγαν αρκετά καλύτερα από ό,τι περίμενα. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε το review με τον πρώτο αγώνα που θα μιλήσουμε ο οποίος είναι το kickoff. Και είναι ο αγώνα Damian Sandow, ο Mr. Magnum Actors Magdon εναντίον στον κύριο Show of τον Dolph Ziggler. Ο αγώνα δεν ήταν άσχημο, αλλά εντάξει δεν θα τον έλεγα τίποτα τρομερό. Φυσικά, οι Kiko σχεδόν πάντα δεν είναι εντυπωσιακοί. Και θα έλεγα πω θα μπορούσαμε να βλέπουμε αυτόν τον αγώνα σε ένα ροπ. Αυτό. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμενα να είναι, ήταν αυτό που είχα πει στα predictions. Νικητή ο Dolph Ziggler νίκησε τον Mr. Man the Bank, ο οποίο πολλοί μου λέγατε ότι θα χάσει ε, ενάντια στον Dolph Ziggler και τελικά θα κάνει κασίν στο match Rob Van Dam εναντίον ε, Alberto Del Rio για τη World of Johnny που ήταν hardcore match και ήταν η ιδανική ευκαιρία όπως, α, όπως είχα συγγνώμη και όλα θα αναφέρει και εγώ στο predictions video για το Battleground γιατί φυσικά αυτή ήταν μια πιθανότητα και ένα σενάριο που ίσως θα συνέβαινε αλλά Τελικά δεν είχαμε κασίνα από τον Damian Sandow Το αποτέλεσμα στο World of Championship, Championship match θα το δούμε σε λίγο Ο Ziggler λοιπόν νικάει το Mr. Money the Bank χωρίς ο Sandow να κάνει κασίν Οπότε για άλλη μια φορά παίρνει μια ήττα που εύκολα θα μπορούσε να την αποφύγει έτσι Γιατί είναι ένα kick match, μπορούσαν να βάλουν ό,τι πιο έχουν στο μυαλό τους Ούτε αυτό εδώ είχε κάποιο συγκεκριμένο έτσι νόημα ήταν η πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος που ο Ζίγκλερ αντιμετώπισε τον Ντάμιεν Σάνταου ε, γιατί ήταν και χείλο Ζίγκλερ ε, όταν ο Ντάμιεν Σάνταου εμφανίστηκε στην εταιρεία οπότε δεν έχουν ξανακάνει αγώνα μεταξύ τους όμως τώρα πάμε στο κανονικό pay per view και στον πρώτο αγώνα βραδιά, βραδιάς World Championship on the line Alberto Del Rio champion ενάντια στον first contender τον RVD Rob Van Dam, μαζί του φυσικά ο Ricardo Rodriguez ο οποίο κάτι έκανε στον αγώνα, αλλά τελικά δεν ήταν υπέτειο για το αποτέλεσμα. Κατευθείαν το match ξεκίνησε με αυτήν εδώ την κίνηση, το Moonshot από τον Rob Van Dam, το οποίο δεν πέτυχε ακριβώ, πέτυχε έτσι περισσότερο με το πόδι του ο Van Dam τον Τελρίο, δεν ήταν καλή λοιπόν η εκτέλεση τη κίνηση. Όμω γενικά, σαν αγώνα, πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλό. Ε, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, θα μπορούσε δηλαδή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να είχαν χρησιμοποιήσει τραπέζια. Πιστεύω θα είχε παίξει ε, τεράστιο ρόλο για την ποιότητα του αγώνα, αν είχαν χρησιμοποιηθεί τραπέζια. Τελικά δεν έγινε, είχαμε καρέκλε, σκάλα. Ε, αυτά νομίζω. Και τον κουβά που κουβαλάει μαζί του ο Ροντρίγκε, τον οποίο χρησιμοποίησε για να χτυπήσει κιόλα τον Αλμπέρτο ε, Τελρίο Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, πήρε την εκδίκησή του από αυτό το beating που είχε δεχθεί κάποιου μήνε πριν από το πρώην αφεντικό του. Τελικά όμω, ε, η χειρονομία αυτή από τον Ροντρίγκε οδήγησε στο να τη φάει λίγο και να μην βοηθάει και τόσο πολύ το Rob Van Dam, ο οποίο ήταν εκτό μάχη εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο αγώνα λοιπόν συνεχίστηκε και τελικά το αποτέλεσμα μετά από κάποιε ωραίε κινήσει είχαμε και τον έτσι κάδο να χρησιμοποιείται σαν όπλο, ξέχασα να το αναφέρω πριν. Ε, τελικά λοιπόν έχουμε τον Αλμπέρτο Τεντρίο να νικάει τον Rob Van Dam, όπω περίμενα κιόλα και συγκεκριμένα τον νίκησε με το Cross Arm Breaker Περνώντα το χέρι του RVD μέσα από μια καρέκλα. Ε, ήταν ένα πιθανό αποτέλεσμα το οποίο σκέφτηκα μόλι ήταν το τελείωνα στην την καρέκλα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και predict, ότι ίσω τελείωνε έτσι. Ε, προσωπικά εγώ που δεν το σκέφτηκα, δεν ξέρω για εσά. Ο Αλμπέρτο πάντω κάνει retain. Στη συνέχεια έχουμε τον αγώνα tag, ε, ο οποίο προσθέθηκε τελευταία στιγμή στο pay per view, όχι τελευταία στιγμή, βασικά τι τελευταίε μέρε. Και δεν έκανα prediction για το συγκεκριμένο. Αλλά αν έκανα prediction θα έλεγα αυτό που συνέβαινε, οι Real Americans πήραν την νίκη. Ακούγονται πολλά σενάρια τώρα τελευταία ότι ο Αντώνιος Ζάρο θα φύγει από του Real Americans, θα σπάσει δηλαδή η ομάδα και θα πάρει τη δική του πορεία γυρνώντα face. Άλλοι, ε, άλλα σενάρια βασικά λένε ότι και οι δύο θα γυρίσουν face σαν ομάδα. Και ο Σουάγκερ και ο Αντώνιος Ζάρο και επομένω λογικά και ο Ζεπ Κόλτερ δεν ξέρω αν τον παρατήσουν ή κάτι τέτοιο. Ε, αυτά ακούγονται. Και πολλοί μου είχατε πει από κάτω στα σχόλια του Prediction's Video ότι ίσω χάσουνε και ο Σιζάρο προδώσει τον Jack Swagger. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα τραβάγαν τα βλέμματα ε, με ένα μάτσο που το βάλανε καθαρά για φίλερ, να γεμίσει δηλαδή το πρόγραμμα, και θα τραβούσε την προσοχή αν γινόταν αυτό με τον Σιζάρο, ίσω από κάποια άλλα πράγματα που ήθελε να εστιάσει. Συγγνώμη, το WWE. Οπότε δεν θεωρούσα ότι θα συμβεί στο pay per view. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να συνέβαινε, δεν θα με πείραζε ο Σοζάρο να γυρίσει face. Πρώτα απ' όλα θέλω να δω τον Σοζάρο να κάνει κάτι ε, στο WWE, οπότε το να γυρίσει face θα τον βοηθήσει. Επίση, ο αγώνα αξίζει να αναφέρω τελείωσε με το swing που είδαμε πριν από τον Αντώνη Σοζάρο στο Great Cali. Εντυπωσιακή κίνηση, εννοείται η καλύτερη στιγμή του αγώνα και highlight του match. Έτσι λοιπόν οι Real Americans νικάνε τον Σαντίνο Μαρέλα και τον The Great Cali Παίρνοντα επιτέλου μία νίκη μετά από αρκετό καιρό, βασικά. Art Rouge εναντίον Carts Axel είναι ο επόμενο αγώνα για την Intercontinental Zone. Ο αγώνα ανακοινώθηκε λίγε μέρε μετά το τελευταίο Monday Night Raw πριν το Battleground. Επειδή ο Art Rouge νίκησε τον Carts Axel σε ένα non-title φυσικά match με τη βοήθεια των Distraction κυρίω από το θέμα του CM Punk. Και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε αυτό ο αγώνα που δεν ήταν άσχημο. Να σου πω την αλήθεια, δεν ανυπομονούσα καθόλου να τον δω όταν είδα δηλαδή ότι είναι και η σειρά του. Ψιλοβαριόμουν, να έλεγα να τον κάνω σκύπη. Όχι, τελικά δεν τον έκανα. Και ήταν μια σωστή κίνηση αυτό, αυτή, γιατί ο αγώνα δεν ήταν καθόλου άσχημο. Ε, θα έλεγα πω εξεπλάγει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στο τέλο του match δεν ήταν άσχημο. Με κράτησε το ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην πορεία. Φυσικά δεν περίμενε να νικήσει ο Artruth όπω και δεν έγινε. Δεν νικήσε ο Artruth. Τελικά έγινε retain. ο Card Tuxell. Κανονικά τελείωσε το match. Ε, δεν υπήρχε κάποιο distraction ούτε από Ryback ούτε από Hayman. Για να έτσι αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε. Είχαμε καθαρίνει και τον Card Tuxell με το finisher του και 1-2-3 pinfall στον Artruth. Οπότε ακόμα Intercontinental Champion για περισσότερες από 100 ημέρε. Παραμένει ο Κάρτ Σάξελ που για μένα δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα με αυτή τη ζώνη και περιμένω ακόμα να δω αυτό το κάτι. Στην συνέχεια και στον επόμενο αγώνα βραδιάς βραδιά έχουμε την AJ Lee να βάζει τη ζώνη της, τη, την τύπα φυσικά on the line ενάντια στην Brie Bella που ήταν η first contender. Μαζί με την Brie ήταν η Nikki Bella και μαζί με την AJ Lee η μήνα η οποία ήταν και καθοριστική για το αποτέλεσμα του αγώνα. Νίξε λοιπόν η AJ Lee, έκανε retain με τη βοήθεια της Ταμίνα Νούκα. Στην συνέχεια έχουμε το tag match το οποίο ήθελα να δω είναι η αλήθεια και να μια έκπληξη παιδιά ε, Από αυτές που ανέφερα στην αρχή που δεν περίμενα να είναι τόσο καλός ο αγώνας Αλλά πραγματικά ήταν τρομερός ο συγκεκριμένος μου άρεσε πάρα πολύ ε, Ήταν οι Rhodes, ο Cody Rhodes και ο Dustin Rhodes δηλαδή ο Goldust Μαζί φυσικά με τον πατέρα του, τον Dusty Rhodes τον Hall of Famer τον American Dream ενάντια στου Seth Rollins και Roman Reigns, του Stack Rotterdam, φυσικά μαζί του ο Dean Ambrose, ο US Champion. Ο αγώνα λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, σω, ίσω, ο καλύτερο αγώνα όλη τη βραδιά. Θα πω στο τέλο το Match of the Night, αφού αναλύσουμε πρώτα όλου του αγώνε και συζητήσουμε για αυτού. Αλλά είναι μέσα στου τρει καλύτερου αγώνε του pay per view. Θα δείτε που προσωπικά εγώ το κατατάσω το Match και πιστεύω ότι εκεί είναι και η θέση που του αξίζει. Έτσι λοιπόν, ο Goldust και ο Rhodes προσπαθούν για να πάρουν τη δουλειά τους πίσω και ο Dusty Rhodes για να μείνει ε, προποντής στο WWE Performance Center. Από την άλλη, οι Seth Rollins και Reigns απλά προσπαθούν να κάνουν αυτό που τους έχει πει το αφεντικό τους να κάνουν, να εμποδίσουν τους Rhodes, ε, να νικήσουν και να πάρουν επομένω πίσω τη δουλειά τους. Επίσης, ε, να αναφέρω πως δεν ήταν on the line οι tag zones, τελικά νικάνε οι roads όπως και περίμενα γιατί ε, θα επιστρέφαν στην WWE όπως και έγινε, αφού νικήσανε. και τώρα θα συνεχιστεί λογικά είτε feud με τη Shield, είτε μπορεί να έχουμε και αντίστοιχο traditional match στο Survivor Series που δεν νομίζω, ε, Rose δηλαδή, ξέρω εγώ εναντίον McMons, θα μπορούσε, αλλά δεν το νομίζω τόσο πολύ. Οπότε νίκη για Cody και Goldust σε ένα πολύ ωραίο match. Στη συνέχεια έχουμε τον Kofi Kingston να αντιμετωπίσει τον Bray Wyatt. Άλλο ένα match που ανακοινώθηκε έτσι δεν θα μπορούσαμε να πούμε τελευταία στιγμή, τελευταίε μέρε, γιατί ήταν στο SmackDown. Ε, δεν ήταν καθόλου το SmackDown και γι' αυτό δεν ανέβασα και review. Δεν ξέρω καν τι έγινε, αλλά όπω φαίνεται ανακοινώθηκε ο αγώνα Bray Wyatt εναντίον Κοφ Κίνγκστον. οκ, άλλο ένα filler. Θα έλεγα και άλλη μια ευκαιρία για τον Bray Wyatt να μα δείξει τι αξίζει. Είναι ο δεύτερο αγώνα του σε pay-per-view. Ο πρώτο ήταν στο SummerSlam όπου νίξε το Gain σε έναν καλό αγώνα, Ring of Fire, ήταν και ένα αρκτήριο από ό,τι θυμάμαι τότε. Όμω τώρα είναι κάπου στη μέση του show έτσι και για να ηρεμήσουν τα πνεύματα από τη νίκη των Rhodes και μετά στη μετάβαση του επόμενου αγώνα που είναι το CM Punk Nadine Ράιμπα και θα δούμε σε λίγο. Ο Kofi Kingston λοιπόν με τον Bray Wyatt μα έδωσαν ένα καλό αγώνα. Θα έλεγα πω ήταν μια χαρά match, Θα μπορούσαμε φυσικά να τον είχαμε δει και σε ρο έναν τέτοιο αγώνα, δεν ήταν κάτι μερό για pay per view. Ε, μου άρεσε όμω και μου άρεσε και πάρα, πάρα πολύ το τελείωμα του match. Ε, ο τρόπο δηλαδή που αντιστράφηκε η κίνηση του Κόφ Κίνγκστον στο finisher του Μπρέι Wyatt και τελικά ο δεύτερο πήρε την νίκη. Μετά απλά αποτελέσαν τον Κόφ Κίνγκστον, τα μέλη τη Wyatt family. Ο Λουκ Χάρπερ και ο Ερικ Ρόουαν διέλυσαν τον Κίνγκστον και πήραν και λίγο Mike Time. Στην συνέχεια το match που είπα πριν, Ράιμπακ right εναντίον CM Punk. Ένα αγώνα που παρόλο που περιέχει τον αγαπημένο μου wrestler το CM Punk, φυσικά ε, δεν περίμενα και τόσο πολύ να τον δω. Γενικά το Battleground δεν είχε έναν αγώνα που θα μπορούσαμε να πούμε θα δω το pay-per-view μόνο και μόνο για αυτόν τον αγώνα. Περίμενα περισσότερο σαν σύνολο να αποδώσει ε, το όλο έτσι θέαμα αλλά τελικά δεν απέδωσε και συμφωνείτε είτε διαφωνείτε μαζί μου πιστεύω ότι η αντικειμενική άποψη είναι ότι το pay-per-view view ηταν μέτριο. Ο Ryback λοιπόν είχε ως καθαρό στόχο να διαλύσει τον CM Punk και έτσι όπω δηλώνει τουλάχιστον αυτό και ο Πολ Χέιμαν τον χαρακτηρίζουν ω Νταή των CM Punk και ότι οι Νταήδε πρέπει να τιμωρούνται. Ένα στην πραγματικότητα ο Χιλ Ράιμπακ είναι ο Νταή, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, παρόλο που το παίζει έτσι πειραγμένο προβατάκι, ο Ράιμπακ συνέχεια προσπαθούσε να φύγει από το ring την ώρα που είχε για λίγο χρονικό διάστημα το πάνω χέρι ο CM Punk. Ε, έβγαινε, πήγαινε στον Πολ Χέιμαν και του ζητούσε συμβουλέ, έλεγε ξέρω εγώ τι να κάνω τώρα Πολ και τέτοια που το θεώρησα. Υποτιμητικό για το Ράιμπακ γιατί υποτίθεται ότι είναι αυτό το θηρίο που είναι και έχει τον Πολ Χέιμαν για manager. Ο οποίο του λέει: Πόσο όμορφο και κακό είναι, και του δίνει συμβουλέ για να διαλύσει. Το θεωρώ λίγο χαζό για το gimmick του Ράιμπακ. Ε, βασικά, όχι το θεωρώ χαζό για το gimmick του Ράιμπακ. Θεωρώ χαζό το gimmick του Ράιμπακ αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και δεν το λέω καθόλου επειδή δεν μου αρέσει και μισό το, ε, το χαρακτήρα. Αλλά το λέω επειδή έτσι είναι. Μου φαίνεται χαζότη. Τέλο πάντων. Ε, ο Σιμπακ παίρνει την νίκη και τελικά ε, την πήρε με τσίτρο, την πήρε με low blow στον Ryback. Δεν περίμενα να νικήσει έτσι ο CM Punk γιατί εκεί σε κάποια φάση όπως είδαμε στην προηγούμενη εικόνα ο Paul Heyman προσπάθησε να χτυπήσει με ένα κέντρο τον Punk την ώρα που είχαμε distraction από τον Ryback στον γιατί κάτι που τελικά δεν έγινε και έτσι ο CM Punk την ώρα που ο διατητής έκανε παρατηρήσει στον Paul Heyman βρήκε την ευκαιρία και πήρε την νίκη με low blow, pinfall στο right back. Ε, χωρίς κιόλας Χωρί κιόλα να έχουμε και την παρέμβαση του Κάρτ Σίγουρα όμω το feud right back CM Punk Paul Heyman, θα συνεχιστεί ε, και στα επόμενα επεισόδια του Ross Magnon, ίσω ακόμα και μέχρι το τέλο του χρόνου. Main event time όμω τώρα, Randy Orton εναντίον Daniel Bryan για τη vacant WWE Championship. Και ένα πράγμα έχω να πω για αυτό το match ότι ήταν Απλά απογοητευτικό, δηλαδή όχι απλά ε, δεν είναι το match of the night όπω είχα πει στα predictions. Δηλαδή, ότι σχεδόν σίγουρα θα μπορούσα να πω ότι αυτό θα είναι το match of the night. Ειδικά ήταν Iron Man 100% match of the night. Δεν ήταν Iron Man, δεν είχε καν stipulation. Ε, και πραγματικά δεν το θεωρώ υποψήφιο καν για match of the night. Ούτε μέσα στα τρία καλύτερα match ε, τη βραδιάς Τόσο πολύ με ξενέρωσε το γεγονό ότι. Ε, δεν ξέρω, προσωπικά δεν με ευχαρίστησε καθόλου το main event. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσεί, παιδιά, και θέλω οπωσδήποτε να μου αφήσετε τι απόψει σα στα comments σχετικά με τη σειρά, την ιεραρχία ε, με βάση την ποιότητα των αγώνων που θα πω στο τέλο. Αλλά και τι πιστεύετε ατομικά έτσι για το main event, το Randy Orton αντίον Daniel Bryan. Είχαμε κάποιε καλέ στιγμέ, όπω αυτή εδώ, α πούμε, που ο Randy Orton προσπάθησε να το παίξει Chris Jericho και έκανε το Walls of Orton στον ε, Daniel Bryan ή κάποιε άλλε στιγμέ που είχαμε τον Daniel Bryan να κάνει τα κλασικά kicks και τίποτα που δεν θα έβλεπα σε ένα Monday Night Raw. Περίμενα αυτό που θα μου κάνει τη διαφορά. Είχαμε το Superplex από τον Ρεντι Όρντον. Οκ, όλα ωραία και καλά. Είχαμε ένα Close Line την ώρα που ο Bryan ήταν ακουμπισμένο πάνω στα σκινιά. Ε, αλλά δεν είχαμε τη στιγμή που θυμάμαι 100% και θα μου πει αυτή η στιγμή θα μου μείνει από τον Battleground. θα τη θυμάμαι, θα τη θυμάμαι σε ένα χρόνο από τώρα. Η καλύτερη στιγμή του match πρέπει να ήταν η φάση αυτή εδώ, όπου ο Brian έξω έξω το ring πάνω στον Όρτον. Ε, τελικά, το τι συνέβη ήταν ότι σε κάποια φάση ο Brian μετά και από ένα flying headbutt από το top rope έπιασε τον Ρέντι Όρτον ε, στο yes lock, στη λαβή του, στο submission ε, finisher του. Τελικά, ο Όρτον σκεφτόμουν να θα κάνει τα out, δεν θα κάνει τα pout, κάτι θα συμβεί τώρα, ίσω να φαρτιώσει ή ίσω εμφανιστεί η Σιλ και τελειώσει το match με την Q. Αλλά αν είχαμε την Q, ποιο θα γινόταν Champion. Τέλο πάντων, ε, ο Big Show είναι αυτό που τελικά εμφανίζεται. Δεν είχα σκεφτεί πραγματικά καθόλου στα predictions ότι ο Big Show μπορεί να κάνει εμφάνιση. Και φυσικά ήταν το πιο προφανέ και το πιο πιθανό. Αλλά πραγματικά εγώ δεν το ανέφερα. Μου το θυμήσανε μετά. Ε, Εσεί βασικά μου το θυμήσατε στα σχόλια. Και όντω, παιδιά, είχατε δίκιο. Ο Big Show εμφανίζεται λοιπόν. Και σταματάει τη λαβή του Daniel Bryan γιατί τραβάει το διατητή έξω από το ring και κάπως έτσι δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Μετά εμφανίζεται ο Scott Armstrong, ο απολυμένος διατητής, knocked out από τον Big Show. Μετά ο Daniel Bryan knocked out από τον Big Show. Και μετά από λίγο επειδή έχουμε τσακωμό, Big Show και Randy Orton, ο Red Orton knocked out από τον Big Show. Δηλαδή ο Big Show μπαίνει μέσα, διαλύει όλους τους πάντες που βρίσκονται μπροστά του Scott Armstrong, τον διαιτητή του αγώνα ε, τον Daniel Bryan, τον Randy Orton τους πάντες και το match τελειώνει σε no contest χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή WWE Champion και με τον Big Show απλά να είναι heel face εκείνη τη στιγμή, να είναι feel δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή κάνει νοκάτω τον Brian, κάνει νοκάτω τον Orton, κάνει νοκά... και τους διαιτητές ενώ προφανώς είχε εντολές να κάνει μόνο τον Brian και να μην επιτρέψει την νίκη του, αυτό όχι μόνο κάνει νοκάτ τον Μπράιαν, αλλά μετά κάνει κάτι και τον Όρντον. Ναι, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε το τέλο καθόλου. Θα προτιμούσα δηλαδή να είχε μπει ο Big Show μέσα, να είχε ε, παρακούσει φυσικά τι εντολέ και να βοηθούσε τον Daniel Μπράιαν Να έβγαζε μέν το διετή έξω, αλλά να βοηθούσε τον Daniel Bryan. Όχι να νίκαγε ο Daniel Μπράιαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλά ε, να έκανε ξεκάθαρο ο Big Show ότι δεν αντέχει πια άλλο αυτό που συμβαίνει με τα αφεντικά κτλ. Και, και, να διέλυε τον Ρέντι Όρτον ω αντίδραση. Και το Σκότ Άρμστρομ φυσικά επειδή ε, προφανώς προφανώ προδόθηκε ότι τελικά δούλεψε μαζί με τον Triple για να πάρει ε, κάποια χρήματα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του αγώνα Brian αντίον Όρτον. Αυτά λοιπόν και το Battleground παιδιά ήταν μέτριο. Δεν ξέρω όσο συνεχίζω και σχολιάζω και λέω κακά στοιχεία, όλο και θέλω να πω ότι δεν ήταν καλό pay view. Αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό λόγω κάποιων αγώνων. Και ε, ένας ένα από αυτού είναι εννοείται το Match of the Night που είναι το World Heavyweight Championship Match. Rob Van Damme εναντίον Alberto Del Rio. Δεύτερο καλύτερο match βραδιά είναι ε, Goldust και Cody Rhodes εναντίον Seth Rollins και Roman Reigns. Τρίτο καλύτερο match CM Punk εναντίον Ryback. Και στην τέταρτη θέση είναι το Main Event. Ε, και αυτό επειδή δεν είχε κάποιο πολύ εντυπωσιακό ε, match άλλο το pay per view, δηλαδή αν είχαμε ξέρω εγώ άλλο ένα ίσω με stipulation, ε, αυτό θα πέφτει στην πέμπτη θέση το main event. Ε, δεν ξέρω, απογοητεύτηκα. Είμαι μόνο που απογοητεύτηκα. Αφήστε μου παιδιά σχόλια κάτω από το βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το Battleground Review. Συγγνώμη που ε, άρχισε να ανέβει κάπω ε, το review. Μην ξεχάσετε πω και χθε Τετάρτη ανέβασα νέο WWE του K14 Greek Report. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. E me ori per... So... Oh.